Συνεχίζουμε με τις πραγματικές μεταβλητές. Οι πραγματικές μεταβλητές αναπαριστούν αριθμούς με υποδιαστολή. Η υποδιαστολή, η τελεία, είναι αυτή που προσδιορίζει ότι ο αριθμός είναι πραγματικός. Είπαμε ότι στα ελληνικά χρησιμοποιούμε το κόμμα, αλλά στον προγραμματισμό θα χρησιμοποιούμε την τελεία για να προσδιορίσουμε ότι ένας αριθμός είναι πραγματικός. Έτσι, στην Python, άμα γράφουμε το 2, αυτό εννοείται ότι είναι ακέραιος, και επίσης το 2,0 εννοείται ότι είναι πραγματικός αριθμός. Επιδέχονται πράξεις με τους τελεστές όπως και προηγουμένως με τους ακεραίους, σύμπλην επίδειά μόντουλου και ύψος σε δύναμη, την ίδια σημασία όπως με τους ακεραίους. Και έτσι σε αυτό εδώ το πρώτο προγραμματάκι βλέπεις ότι το χ είναι ίσο με το 3, το επίσης το ψ είναι ίσο με το 6 και αυτό το οποίο κάνω είναι ότι πηγαίνω και υψώνω το χ στην ψ και το αποθηκεύω στο χ. Πρόσεξε λίγο, αυτή είναι την εντολή. Θέλω ότι, να καταλαβαίνεις ότι πια μπορείς αυτά τα πράγματα να τα διαβάζεις, έτσι. Δηλαδή, βλέπω τον τελεστή εκχώρησης, βλέπω στα δεξιά μία πράξη και ξέρω ότι πρώτα θα γίνει αυτή εδώ η πράξη, θα υπολογιστεί το αποτέλεσμα και έπειτα αυτό θα αποθηκευτεί στο κουτάκι της μεταβλητής χ. Άρα λοιπόν το χ αλλάζει η τιμή του σε σχέση με την τιμή την οποία είχε αρχικά. Αν σεβαστείς αυτά που είπαμε και τα κατάλαβες καλά στο πρώτο βίντεο, τότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα να παρακολουθήσεις περίπλοκες παραστάσεις σαν αυτήν εδώ. Πάμε να το δούμε λίγο αυτό να τρέξει, να κάνουμε και μια μικρή συζήτηση και πάλι. Είναι αυτό εδώ το πρόγραμμα, το τρέχω λίγο. Και όπως παρατηρείς, πηγαίνει και μου βγάζει ότι το χ είναι ίσο με το χ εις την ψ, εντάξει. Και συγκεκριμένα δηλαδή είναι το 3 εις την έκτη δύναμη. Και το 3 εις την έκτη δύναμη, εν πάση περιπτώσει, κάνει 7,29 και το αποθηκεύει αυτό στην τιμή της μεταβλητής χ. Τώρα, μπορεί να σε ξενίζει το γεγονός ότι έχω χρησιμοποιήσει ακεραίους αριθμούς, δηλαδή το 3, το 6, αλλά και το αποτέλεσμα της πράξης 3 στην 6 είναι πραγματική αριθμή, είναι ακέραιοι αριθμοί στην πραγματικότητα, αλλά παρόλα αυτά τους έχω απεικονίσει σαν πραγματικούς αριθμούς, διότι έχω χρησιμοποιήσει την τελεία, και αυτό είναι μια σημαντική λεπτομέρεια την οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Με άλλο τρόπο αναπαρίστανται οι ακέραιοι αριθμοί στη μνήμη και με άλλο τρόπο αναπαρίστανται οι πραγματικοί αριθμοί στη μνήμη. Και έτσι λοιπόν, όταν γράφω εγώ το πρόγραμμά μου, πάντα πρέπει να έχω στο μυαλό μου ότι κοίταξε να δεις κάτι, αυτή η μεταβλητή την έχω ορίσει έτσι, άρα θα είναι ακέραια, αυτή τη μεταβλητή την έχω ορίσει έτσι, άρα θα είναι πραγματική μεταβλητή. Εντάξει, αυτό πιστεύω να το έχουμε βάλει καλά στο μυαλό και θα έχει τη σημασία το όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, τώρα. Υπάρχουν και κάποιοι επιπλέον τελεστές, έτσι, κάποια σύμβολα, τα οποία κάνουν τροποποίηση της τιμής μιας μεταβλητής. Έχουμε τον τελεστή, για παράδειγμα, συνίσον. Ο τελεστής συνίσον το γράφουμε έτσι, πηγαίνουμε και βάζουμε μια μεταβλητή αριστερά και δεξιά βάζουμε μια τιμή και είναι στην πραγματικότητα συντομογραφία αυτής εδώ της παράστασης. Δηλαδή, χ ίσον, χ συν 0,2, μπορώ να το γράφω χ συν ίσον 0,2. Αυτό είναι σαν να λέω αύξησε την τιμή του χ κατά 0,2, εντάξει, το οποίο θα το γράφαμε με τα συμβατικά εργαλεία που έχουμε γράψει, είναι πάρε την προηγούμενη τιμή, πρόσθεσε το 0,2, αποθήκευσε το στο κουτάκι του, άρα είναι σαν να του αυξάνω την τιμή κατά 0,2. Και αντίστοιχα ορίζονται οι τελεστές μείον ίσον, επί ίσον, διά ίσον και διπλό διά ίσον, δηλαδή ακέραια διαίρεση με αυτόν εδώ τον τρόπο. Τώρα, μόνο ο συνίσον μπορεί να εφαρμοστεί και σε συμβολοσειρές όπως θα δούμε και στη συνέχεια με κάποιο νόημα. Πάμε να δούμε λίγο αυτό το παραδειγματάκι. Έχω το 3,1, το τυπώνω, αμέσως μετά αυξάνω την τιμή του χ κατά 0,2. Το συζητήσαμε τι σημαίνει. Αυτό είναι συντομογραφία για αυτήν εδώ την εντολή. Χ ίσον χ συν 0,2. Άρα λοιπόν πηγαίνω και τυπώνω το χ και περιμένω ότι η τελική εκτύπωση θα είναι 3,3. Να το δούμε και αυτό στο PyCharm να τρέχει. Πηγαίνω σε αυτό εδώ. Το τρέχω. Και βλέπουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο μας κάνει εντύπωση. Δηλαδή, πράγματι, το πρώτο χ το οποίο τυπώθηκε είναι 3,1, το δεύτερο όμως βγάζει το 3,3 και αμέσως μετά πηγαίνει και βάζει κάτι μηδενικά και στο τέλος πάει και χώνει ένα 3. Και αυτό πρέπει να είναι κάπως αντιαισθητικό. Τώρα, και αυτό είναι θέμα εσωτερικής αναπαράστασης. Δηλαδή, όταν είδαμε τους ακεραίους, σου είπα ότι στο μάθημα τάδε έχουμε το πώς αναπαρίστανται οι ακέραιοι στη μνήμη. Οι πραγματικοί αριθμοί είναι αριθμοί που είναι πολύ προβληματικοί γενικότερα για την απεικόνηση στη μνήμη. Και δεν υπάρχει απεικόνηση στη μνήμη πραγματικού αριθμού η οποία να μας εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν τέτοιου τύπου σφαλματάκια σαν αυτό εδώ. Εντάξει, στην πραγματικότητα μπορείς να το ψάξεις περαιτέρω στο διαδίκτυο για το πώς αναπαρίστονται οι πραγματικοί αριθμοί στη μνήμη. Δεν θα επεκταθούμε εδώ ιδιαιτέρως. Αλλά όταν εσύ βλέπεις ένα πραγματικό στο πρόγραμμά σου να έχει στο τέλος ένα
0,000503, αυτό δεν θα πρέπει να σε ξενίζει. Είναι ένα προβληματάκι το οποίο υπάρχει, αλλά ένα προβληματάκι το οποίο πρακτικά στους υπολογιστές δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί για κάποιους λόγους. Επίσης, ας πούμε, αντί για 3,3000, θα μπορούσα να είχα δει κιόλας 3,2999999 και στο τέλος κάτι άσχετο. Καταλαβες. Αυτό λοιπόν στην απεικόνηση των πραγματικών αριθμών δεν θα σε ξενίζει. Είναι ένα πρόβλημα στη συνέχεια των μαθημάτων όπου θα χρειαστεί, θα δούμε και πώς να το αντιμετωπίζουμε αν χρειάζεται. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή όταν βλέπω αυτό το 3,3, βλέπω 3,3. Αυτό το 0,003 δεν το κοιτάω καν, δεν με ενδιαφέρει δηλαδή, καταλαβες. Έχει τη σημασία του, αλλά καταλαβαίνω ότι πρακτικά το αποτέλεσμα είναι το 3,3. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Οι πραγματικοί αριθμοί δεν αναπαριστάνται τέλεια, πρέπει πάντα να περιμένουμε ότι υπάρχει πολύ μικρό μένα αλλά υπαρκτό δεσφάλμα στην αναπαράσταση. Και επίσης ότι στο pie chart ο πραγματικός αριθμός έχει μπλε χρώμα στην αναπαράστασή του. Να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω από τις τράπεζες τώρα, τουλάχιστον στο μάθημα. Η τράπεζά μας προσφέρει ετήσιο επιτόκιο 0,01%, χουβαρντάδες. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε καταθέσει ένα ποσό χ, τότε η τράπεζα μετά από ένα χρόνο θα μας αυξήσει το ποσό κατά 0,01%. Συνεπώς το νέο ποσό θα είναι το προηγούμενο, συν αυτή την αύξηση ή συν αυτό το ποσό που θα κερδίσουμε λόγω του επιτοκίου. Εντάξει. Άρα το νέο ποσό θα είναι το χ, το ποσό που καταθέσαμε αρχικά, συν χ επί το 0,01. Τώρα, εδώ ισχύει πάλι αυτό που σου έλεγα πριν. Αρχίζουμε να λύνουμε πια υπολογιστικά προβλήματα. Θα πρέπει να βάζουμε την κούρμπα μας να σκεφτεί, να το λύνουμε το πρόβλημα και αμέσως μετά θα είμαστε σε θέση να γράφουμε το πρόγραμμα το οποίο το επιλύει σωστά. Κατασκευάστε ένα πρόγραμμα Python λοιπόν, το οποίο θα αποθηκεύσει σε μια μεταβλητή το αρχικό μας ποσό, έστω 100 ευρώ, και θα αποθηκεύσει σε μια μεταβλητή το επιτόκιο, έστω 0,01%, και θα τυπώνει το ποσό που θα έχουμε μετά από ένα χρόνο. Πάμε να το φτιάξουμε και αυτό το ασκησάκι. Πηγαίνω εδώ, new Python file, αμέσως μετά να το ονομάσουμε exercise 3. Και επί το έργο. Τι μας λέει εδώ ο κύριος, μας βοηθάει κιόλας να αποθηκεύει σε μια μεταβλητή το αρχικό μας ποσό έστω 100 ευρώ. Θα την ονομάσω αρχικό ποσό σε άψογα γκρίκλης και βλέπεις ότι το έκανα περιγραφικά και αμέσως μετά έβαλε την κάτω παύλα επειδή ήθελα να βάλω δύο λέξεις. Συνοηθήκαμε. Αυτό όσον αφορά την ονοματολογία. Και επίσης αυτό είναι 100. Καταλαβαίνω αυτομάτως ότι έχω ορίσει μια ακέραια μεταβλητή για να κάνω τη δουλειά μου και συνεχίζω αμέσως μετά. Πηγαίνω και λέω ότι θέλω σε μια δεύτερη μεταβλητή να βάλω το επιτόκιο. Συνεπώς πηγαίνω και ορίζω μια μεταβλητή την οποία τη λένε επιτόκιο και θέλω το επιτόκιο να είναι 0,01. Παρατήρησε επίσης εδώ ότι το 0,01 είναι ένας πραγματικός αριθμός γιατί έγραψα έναν αριθμό με υποδιαστολή. Συνεχίζουμε ότι θέλουμε να τυπώνουμε το ποσό που θα έχουμε μετά από ένα χρόνο. Να γράψω εδώ μια νέα μεταβλητή χωρίς να υπάρχει ανάγκη. Θα δούμε μετά και ένα δεύτερο τρόπο. Τελικό ποσό, σύμφωνα με αυτά που μας είπε στον τύπο, έχουμε ότι είναι το αρχικό ποσό συν το αρχικό ποσό επί το επιτόκιο. Μας έδωσε ένα μαθηματικό τύπο και έτσι καταφέραμε και υπολογίσαμε το τελικό ποσό. Print λοιπόν τελικό ποσό και έχουμε στα χέρια μας τα λεφτά τα οποία θα έχουμε στο τέλος της μέρας. Θα έχουμε 101 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι για τα πολλά λεφτά τα οποία έχουμε. Συνεπώς, print τελικό ποσό και έχουμε το αποτέλεσμά μας. Τώρα, αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να γραφτεί και με άλλους τρόπους και αυτό είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό του προγραμματισμού. Δηλαδή, επειδή τα εργαλεία τα προγραμματιστικά είναι αρκετά, ένα πρόγραμμα μπορεί να γραφτεί και με διαφορετικούς τρόπους. Με βάση αυτά που είπαμε προηγουμένως, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει και το εξής. Να πάρουμε αυτήν εδώ την παράσταση τελείως και να την κοπανίσουμε κατευθείαν μέσα στην print. Είδαμε ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Και προς το τέλος του μαθήματος κιόλας θα συζητήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Πράγματι, βλέπεις ότι εδώ η τελική εκτύπωση και πάλι είναι το 101. Ένας άλλος τρόπος που μπορούσαμε να δουλέψουμε είναι να μην σκεφτόμαστε με την έννοια του αρχικού ποσού, αλλά να έχεις πει, ξέρω εγώ, ότι έχεις ένα ποσό το οποίο είναι 100, με βάση ότι το επιτόκιο είναι 0,01, θα πάω να τροποποιήσω την ίδια μεταβλητή. Και αυτό λογικό, δηλαδή ότι θα μπορούσα να μην έχω χρησιμοποιήσει μια ξεχωριστή μεταβλητή για το τελικό ποσό, αλλά να δουλέψω πάνω στο ίδιο ποσό, γιατί αυτό είναι λογικά σωστό. Αν το τρέξουμε και αυτό εδώ, πάλι το αποτέλεσμα που θα μας βγει είναι 0,101. Επίσης, ένα άλλο αποτέλεσμα που μπορούσε να σκεφτεί κάποιος είναι ότι στην ουσία δεν κάνω επαύξηση. Δηλαδή, δεν αυξάνω το ποσό με βάση αυτή την αύξηση του γινωμένου του ποσού με το επιτοκίο.
Άρα θα μπορούσα να γράψω και αυτήν εδώ την παράσταση. Αύξησε μου το ποσό σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο και να το τρέξω και αυτό με τον τρόπο τον οποίο είδαμε. Υπάρχουν λοιπόν εναλλακτικοί τρόποι για να γράφεις το πρόγραμμα ή υπάρχει κάποιος τρόπος που είναι πιο σωστός? Η απάντηση είναι όχι, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος που είναι πιο σωστός. Όλοι είναι σωστοί τρόποι. Οποιοσδήποτε τρόπος προσομοιώνει μια λογική σκέψη την οποία έχουμε κάνει είναι αντικειμενικά σωστός. Εντάξει, τώρα αν πέσει σε κανένα γκαζοτενεκέ, ξέρω εγώ, δάσκαλο κτλ., μπορεί να αρχίσει να σου λέει αρλούμπες και κολοτούμπες. Εντάξει, να τον γράψει εκεί που δεν παίρνει μελάνη. Στην πραγματικότητα, οποιοδήποτε τρόπος ακολουθεί λογικά βήματα τα οποία θα κάνουμε στον εγκέφαλό μας για να λύσουμε ένα πρόβλημα, αντικειμενικά είναι σωστό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και αυτό το ασκησάκι. Πάμε στο τέταρτο ασκησάκι, στο οποίο μας λέει τα δευτερόλεπτα πάλι. Θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα πρόγραμμα που να υπολογίζει το πλήθος των δευτερολέπτων κάποια χρονική διάρκεια. Α, το ανάποδο από αυτό που κάνουμε. Παραδείγματος χάρη 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα είναι συνολικά 195 δευτερόλεπτα. Συνεπώς το πρόγραμμα θα αποθηκεύσει σε μια μεταβλητή πλήθος ωρών, θα αποθηκεύσει σε μια μεταβλητή πλήθος λεπτών, θα αποθηκεύσει σε μια μεταβλητή πλήθος δευτερολέπτων, θα υπολογίζει σε μια νέα μεταβλητή το συνολικό πλήθος δευτερολέπτων και έπειτα θα τυπώνει την τιμή αυτής της μεταβλητής. Ωραία, πάμε να το κάνουμε. Και εδώ τώρα θέλω να κατασκευάσουμε καταρχάς ακόμα ένα αρχιάκι, να το πούμε ότι είναι το exercise 4. Και τώρα εδώ, ξεκινώντας τους συλλογισμούς μας, έχουμε ότι θέλουμε να αποθηκεύσουμε σε μια μεταβλητή το πλήθος των ωρών, ας το πούμε hours, και αμέσως μετά να βάλουμε, ξέρω εγώ, 10 ώρες. Έτσι, δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα, πρέπει να δουλεύει για οτιδήποτε σκεφτούμε. Hours ίσον 10. Τώρα, το hours είναι ακέραια μεταβλητή. Προσοχή, έτσι, έβαλα 10, άρα είναι μια ακέραια μεταβλητή. Αμέσως μετά να πάμε στο minutes και να βάλουμε και εκεί πέρα κάποια λεπτά, να βάλουμε 50 λεπτά, ας πούμε, και να βάλουμε και το πλήθος των δευτερολέπτων και να πούμε ότι το seconds είναι, ας πούμε, 15. Και τώρα θέλουμε να υπολογίζουμε το συνολικό πλήθος των δευτερολέπτων και θέλουμε να το υπολογίζουμε, μάλιστα μας λέει εκφώνηση, σε μια νέα μεταβλητή. Πηγαίνω και ορίζω μια καινούργια μεταβλητή, την οποία θα την πω total seconds, ας πούμε, δύο λέξεις, και γι' αυτό το λόγο έβαλα και το underscore για να ενώνω αυτές τις δύο λέξεις και επιμένω σε αυτό. Σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού πολλές φορές το γράφουν έτσι. Αυτό είναι αντιπαϊθονικό, μας λένε οι κανόνες, οι συμβάσεις της Python. Θα το γράφουμε δηλαδή πάντα με τον τρόπο αυτό. Συνεπώς, το total seconds είναι ίσο με. Τι θα κάνουμε? Τα είδαμε προηγουμένως. Μπορούμε να το κάνουμε με τον εξής απλός τρόπο, με τον καρφωτό. Να πάρουμε δηλαδή τις ώρες. Πώς θα το λέμε στο χαρτί? Θα πέραμε τις 10 ώρες και το πολλαπλασιάζουμε το 3600. Το κάνουμε γενικό όμως. Παίρνουμε τις hours, μπορεί να έχει βάλει αυτός εκεί πέρα και εγώ δεν ξέρω τι, και το πολλαπλασιάζουμε με το 3600. Σε αυτό θα του προσθέσω στη συνέχεια τα minutes, το οποίο θα το πολλαπλασιάζουμε με το 60. Έτσι, ένα λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα και συνεχίζω αμέσως μετά και το seconds θα το προσθέσω απλώς. Εντάξει. Και έτσι έχω αυτή το αποτέλεσμα και αμέσως μετά πηγαίνω και του λέω τύπωσέ μου το total seconds και τελειώσαμε. Ωραία. Πάλι εδώ δεν είναι μονόδρομος ότι το πρόγραμμα πρέπει να γραφτεί με αυτόν τον τρόπο. 39.000 δευτερόλεπτα, λογικό φαίνεται για 10 ώρες. Δεν είναι μονόδρομος ότι πρέπει να το γράψεις αυτό το πρόγραμμα με τον τρόπο αυτό. Δηλαδή μπορεί εσένα το μυαλό σου να είναι ανάποδο από το δικό μου. Φυσικά όταν λέω ανάποδο το δικό σου, να δουλεύει σωστά και το δικό σου, έτσι. Γιατί το δικό μου δεν δουλεύει και πολύ σωστά, ενίοτε δουλεύει. Αλλά, δηλαδή να σκεφτείς ότι εγώ θα προσθέσω πρώτα τα δευτερόλεπτα. Δηλαδή να πας να πεις ότι τα total seconds είναι τα seconds και αμέσως μετά να πάρω αυτή τη μεταβλητή και να πηγαίνω και να τις προσθέτω τα καινούργια κολοκύθια. Επαυξάνω το total seconds, ας πούμε, με τα λεπτά τα οποία έχουμε επί 60. Και ύστερα πηγαίνω και επαυξάνω αυτή τη μεταβλητή με το πλήθος των ωρών που έχουμε πάρει, hours επί 3600. Και στο τέλος βεβαίως πηγαίνω και τυπώνω το αποτέλεσμά μου. Και το αποτέλεσμα φυσικά θα βγει και πάλι το ίδιο, δεν θα έχει κάποια διαφορά. Αλλά ξαναλέω ότι όταν το πρόγραμμά σου έχει μια λογική σειρά, τότε και το πρόγραμμά σου είναι πάντα σωστό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και για τους πραγματικούς αριθμούς, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Σε αυτή την άσκηση τώρα, στα δευτερόλεπτα, δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω πραγματικούς αριθμούς. Έβαλα το μυαλουδάκι μου να δουλέψει και διαπίστωσα ότι χρειάζομαι ακεραίους αριθμούς. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Να το βάζεις στην κούρμπα να σκεφτεί. Αυτό εσύ θα αποφασίζεις δηλαδή, το τι εργαλεία χρειάζεσαι από αυτά τα οποία θα μαθαίνουμε στα μαθήματα.